θα πάμε κάπου που είναι κατά την άποψή μου ο καλύτερος προορισμός και για Σαββατοκύριακα, και έρχεται και η 28η που γιορτάζει και έχει την τιμητική της, γιατί πάμε στη συμπρωτεύουσα της Ελλάδας, πάμε Θεσσαλονίκη και μιλάμε με τον Υφυπουργό Μακεδονίας, Υφυπουργό Εσωτερικών Αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης, τον κύριο Κώστα Γκιουλέκα. Καλή σας μέρα, κύριε Γκιουλέκα, φαντάζομαι καλημέρα, είστε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα αυτή τη στιγμή, επειδή μιλούσατε για θάλασσα, είμαι στην παραλία της Θεσσαλονίκης, είμαι στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης. Εδώ υπάρχει ένα συνέδριο ιατρικό πολύ ενδιαφέρον. Είναι το συνέδριο των Ελλήνων γιατρών που ζουν, εργάζονται, δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Είναι το πανομογενειακό, το τρίτο πανομογενειακό, το παγκόσμιο συνέδριο. Φορά το χρόνο, βρίσκονται εδώ γιατροί από Έλληνες γιατροί που βρίσκονται σε άλλες χώρες και συναντώνται στη Θεσσαλονίκη σε αυτό το συνέδριο και είμαι για τις εργασίες του συνεδρίου εδώ. Μάλιστα. Και τώρα μόλις συζητούσαμε με γιατρούς από τη Γερμανία και την Ιταλία, είναι πολύ σημαντικό ότι ο μέσος όρος της ηλικίας τους δεν υπερεύαινε τα 50 έτη, δηλαδή ήταν 50χρονοι και πιο μικροί, και τρεις από αυτούς είναι καθηγητές σε μεγάλα πανεπιστήμια της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ρώμης, σε διάφορα άλλα μέρη. Και συζητούσαμε για αυτή τη δύναμη της ομογένειας, κυρία Αβραμίδου, την άλλη Ελλάδα δηλαδή, που είναι εκτός των συνόρων και που είναι, αν το θέλετε, η μεγαλύτερη δύναμη του ελληνισμού, γιατί δεν έχουν όλες οι χώρες την ίδια δυναμική. Είναι λίγες χώρες όπως η Ελλάδα, όπως το Ισραήλ, όπως η Αρμενία, που έχουμε πάρα πολλούς ομογενείς, αδέρφια μας δηλαδή, μια ακόμη Ελλάδα που ζει έξω από τα σύνορα. Σκεφτείτε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν τώρα εκλογές εκεί στην Αμερικανική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αμερική, και οι Έλληνες αριθμούν περίπου 3 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε, ένα πολύ ισχυρό λόμπι, μια πολύ ισχυρή κοινότητα των Ελληνοαμερικανών, οι οποίοι μπορούν και να ζητήσουν από τους υποψήφιους να πάρουν θέση για τα ελληνικά ενδιαφέροντα θέματα, όπως το Κυπριακό. Όλα αυτά είναι μια διπλωματία που πραγματικά η Ελλάδα, όσο μπορεί να την καλλιεργήσει περισσότερο και να την ασκήσει περισσότερο, τόσο περισσότερο κερδισμένη θα είναι. Έχουμε ρίξει κάποιες γέφυρες, η αλήθεια είναι, με την ομογένεια τα τελευταία χρόνια, να γίνουν πιο στενοί οι δεσμοί τους με την πατρίδα. Σε αυτό βέβαια θα γίνει ακόμη πιο έντονο όταν αποφασίσετε να θεσμοθετήσετε, δηλαδή να ξεκινήσετε τη διαβούλευση, γιατί υπάρχει η πρόθεσή σας, για την επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές, όπως εφαρμόστηκε στις ευρωεκλογές. Το επιχειρήσαμε αυτό, να κάνουμε και για τις εθνικές εκλογές, να δώσουμε τη δυνατότητα σε έναν Έλληνα ο οποίος ζει στο Λονδίνο, στο Μόναχο, στην Ουάσιγκτον, στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, να μπορεί από εκεί να ασκήσει το δικαίωμά του. Δηλαδή είναι, ξέρετε, τραγικό να σκεφτεί κανείς ότι εάν εσείς, κυρία Βραμίδη, ζείτε σε μια άλλη πατρίδα που επιλέξατε ως δεύτερη πατρίδα σας να δραστηριοποιηθείτε, θέλω ότι αν πάρετε το αεροπλάνο και έρθετε τη μέρα των εκλογών στην Ελλάδα, έχετε το δικαίωμα να ψηφίσετε. Αν όμως είστε, λέω παράδειγμα, στο Βερολίνο ή αν είστε στο Παρίσι, δεν μπορείτε να ψηφίσετε από εκεί. Αυτό δηλαδή που είχαν καταφέρει πολλές άλλες χώρες εδώ και χρόνια, και όχι χώρες πιο πολύ μεγαλύτερες από την Ελλάδα ή πολύ πιο προηγμένες και μικρότερες χώρες, εμείς ακόμη το θεωρούμε ως ζητούμενο. Το είχαμε επιχειρήσει με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας όταν περάσαμε την επιστολική ψήφο για τις ευρωεκλογές, και μάλιστα είχα την τιμή να είμαι τότε και εισηγητής του νομοσχεδίου. Πριν αναλάβω το χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο των Εσωτερικών, συμπτωματικά αυτό ήταν νομοσχέδιο που έφερε και είναι νόμος του κράτους στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Είχαμε λοιπόν ζητήσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό που ίσχυσε για τις ευρωεκλογές, η επιστολική ψήφος, να ισχύσει και για τις εθνικές εκλογές. Θα το ξαναφέρετε αυτό? Ασφαλώς, έχουμε δεσμευτεί ότι θα το ξαναφέρουμε, γιατί είναι αυτονόητο. Σας εξήγησα και πάλι ότι πώς θέλουμε να είμαστε συνδεδεμένοι, ιδιαίτερα με την ομογένεια, εάν δεν δίνουμε στα αδέρφια μας που ζουν στο εξωτερικό τη δυνατότητα να ψηφίζουν. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό και κάτι το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, αγγίζει και τις δημοκρατικές ευαισθησίες όλων μας. Θέλουμε να είναι ενεργοί πολίτες της Ελλάδος οι Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό και είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους, αλλά δεν τους δίνουμε το δικαίωμα να ψηφίσουν? Πώς γίνεται? Μάλιστα. Επειδή είπατε ότι είδατε νωρίτερα γιατρούς, Έλληνες γιατρούς που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και είναι και διακεκριμένοι, είναι καθηγητές κτλ.
Βλέπετε κάποια πρόθεση από αυτούς τους ανθρώπους να επιστρέψει στην Ελλάδα, γιατί το 2019, όταν πρώτο εξελέγει η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν ένα μεγάλο στοίχημα η ανάσχεση του brain drain, δηλαδή των Ελλήνων που φεύγουν στο εξωτερικό. Βλέπετε πρόθεση από αυτούς τους ανθρώπους και, και επειδή μιλήσατε και για γιατρούς, επειδή έχουμε ελλείψεις στον ιατρικό τομέα, στον υγειονομική, δεν βρίσκουμε. Και πολλοί φεύγουν στο εξωτερικό για καλύτερες απολαβές. Μην κοροϊδευόμαστε. Είδατε κάποια πρόθεση να επιστρέψουν? Σας λέω ότι πολλοί από τους γιατρούς που συζήτησα μας είπαν ότι βεβαίως βρίσκονται εκεί, κάνουν μια εξαιρετική καριέρα αρκετοί από αυτούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση μου έλεγαν ότι βεβαίως η σκέψη τους και η καρδιά τους ασφαλώς είναι στην Ελλάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι βεβαίως θέλουν να γυρίσουν. Ασφαλώς οι συνθήκες και οι αμοιβές, αν το θέλετε, που υπάρχουν σε κάποια κράτη, όχι σε όλα τα κράτη, σε κάποια κράτη είναι πολύ καλύτερες από την Ελλάδα. Αλλά θα θυμίσω και εσάς, ρητορικό το σχήμα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, στους φίλους ακροατές, ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Επέστρεψαν πολλοί νέοι άνθρωποι που είχαν φύγει στα χρόνια της κρίσης και είχαμε εκείνη την τραγική αιμορραγία, το να φεύγουν, την εθνική αιμορραγία, να φεύγουν νέοι άνθρωποι να πηγαίνουν για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό. Γύρισαν πολλοί από αυτούς. Έχουμε δουλειά ακόμη μπροστά μας, ασφαλώς. Και κάθε προσπάθεια που γίνεται, όχι από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μόνον, κάθε προσπάθεια που γίνεται σε εθνικό επίπεδο, αυτό είναι κάτι που αφορά διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις, αλλά και τη δική μας κυβέρνηση προκειμένου, γιατί εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή, έχουμε την εντολή της διακυβέρνησης της χώρας από τον ελληνικό λαό, αυτό είναι μια απόλυτη προτεραιότητα για μας. Δηλαδή να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τις συνθήκες, να προσελκύσουμε ξένους από το εξωτερικό να μας δώσουν τεχνογνωσία τους, αλλά πάνω απ' όλα να επαναπατρίσουμε τους συμπατριώτες μας, τα αδέρφια μας που βρίσκονται εκεί. Ασφαλώς και θα βρίσκεται ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων στο εξωτερικό πάντοτε, γιατί πολλές φορές μιλάμε για Έλληνες δεύτερης, τρίτης, τέταρτης και πέμπτης γενιάς, αν μιλήσουμε, ξέρω εγώ, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σε κάθε περίπτωση και επιστρέφουν. Δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε για νέους που έφυγαν το διάστημα τα τελευταία δεκαετία. Εκεί είναι η ευστιασμένη προσπάθειά μας. Αυτοί είναι οι που φύγανε για να βρουν δουλειά, γιατί δεν έβρισκαν δουλειά. Με το να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την οικονομία μας, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που ήδη έχει γίνει και έχουν προσθεθεί πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια, γιατί η κατάσταση δεν είναι αυτή που ζήσαμε τότε τα τραγικά χρόνια της οικονομικής κρίσης. Όλα αυτά έχουν φέρει πολύ απτά αποτελέσματα. Πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν γυρίσει από το εξωτερικό. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό είναι μια προσπάθεια διαρκής. Γιατί δεν είναι μόνο το να βρει κάποιος μια θέση εργασίας, είναι το να βρει και μια θέση εργασίας καλά αμοιβόμενη. Το κυριότερο. Γιατί να το μπορέσεις να του προσφέρεις μια θέση εργασίας η οποία δεν ικανοποιεί, δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές σου ανάγκες, αυτό δεν είναι δελεαστικό. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν συνεχίζεται και μάλιστα συνεχίζεται με πολύ εντατικό ρυθμό. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά έχει αναλάβει την προσπάθεια. Βλέπετε ότι στις επαφές του, οπουδήποτε και αν βρίσκεται στα ταξίδια του στο εξωτερικό, συναντά τους Έλληνες ομογενείς, τους σωματεία, τους συλλόγους, μιλά μαζί τους και πραγματικά τους παρουσιάζει αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας και, παραλαμβάνω, ακόμη περισσότερο καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, ιδίως σε εξειδικευμένους τομείς. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, τότε μιλάμε για τη νέα γενιά, μιλάμε για μια γενιά η οποία έχει πολύ καλό επίπεδο σπουδών, έχει εξειδίκευση και μάλιστα εξειδίκευση που τη συμπλήρωσε και με σπουδές στο εξωτερικό, με τα πτυχιακά διδακτορικά τα οποία έχουν πάρει στο εξωτερικό. Και όλο αυτό είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο, το οποίο με κάθε τρόπο πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος της Ελλάδας, προς όφελος πατρίδας μας. Πάμε λίγο τώρα και στα εσωτερικά. Κύριε Γκιουλέκα, είστε πάρα πολύ έμπειρος και επειδή προέρχεστε και εκλέγεστε και είστε και ο αρμόδιος υπουργός φυσικά για την Μακεδονία. Μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε έναν ασυνήθιστα υψηλό και αυστηρό τόνο να απευθύνεται και να δίνει απαντήσεις από τις Βρυξέλλες στους πατριώτες της Φακής και τους υπερπατριώτες, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής ότι δεν θα επιτρέψει κομματικά παιχνίδια με τα εθνικά ζητήματα.
που έχετε πλέον αυτή είναι η νέα, ας πούμε, θα λέγαμε, γραμμή του Μαξίμου, δηλαδή να είστε πιο επιθετικοί, να απαντάτε? Γιατί το τελευταίο διάστημα είχαμε δει ότι το αφήγημα της κυβέρνησης ήταν προχωράμε με πολλή δουλειά, να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, κυβερνητικό έργο και η επίσπευσή του. Τώρα βλέπουμε ότι πλέον βγαίνετε και απαντάτε στον κύριο Βελόπουλο, στην κυρία Λατινοπούλου. Απαντούμε πάντοτε εκεί όπου υπάρχει ανάγκη να δώσουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει. Θέλω να πω δηλαδή ότι επειδή κάποιοι θεωρούν ότι έχουμε κοντή μνήμη, μην ξεχνάμε ότι λίγα χρόνια πριν, μόλις το 2015, νέα χρόνια, η τότε κυβέρνηση, τη ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, είχε ζητήσει από τους Έλληνες να ψηφίσουν την έξοδο της Ελλάδος από την Ευρώπη. Την έξοδο της Ελλάδος, θυμάστε, με το δημοψήφισμα εκείνο, το οποίο τελικά έδειξε ότι πολλοί Έλληνες πίστηκαν από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, υπερψήφισαν το όχι, όχι στην Ευρώπη, και τελικά κάναμε και την λέξη κολοτούμπα, μια λέξη ελληνικής πατέντας και κυριάρχησε στο εξωτερικό, γιατί μετέτρεψε η τότε κυβέρνηση το όχι σε ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν υπάρχει κάτι το οποίο διαστρεβλώνεται, ναι, οφείλουμε ακριβώς να απαντήσουμε. Και αυτό έκανε προχθές και ο Πρωθυπουργός από την Σύνοδο Κορυφής, από το περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Τι δηλαδή? Ας μην ξεχνάμε ότι στις δημοσιοποιήσεις πριν από αρκετά χρόνια, οι Έλληνες όταν έθεταν τα προβλήματα που τους απασχολούν, το πρώτο ήταν η προκλητικότητα και η απειλή από την Τουρκία. Θυμάστε ότι κοιμόμασταν και ξυπνούσαμε κάθε πρωί με εκείνα τα γνωστά τσιτάτα της Άγκυρας και τις δηλώσεις επιθετικές και του ίδιου του Τούρκου Προέδρου. Θα έρθουμε νύχτα και τα γνωστά. Μια, τα νησιά σας είναι κοντά, θα έρθουμε με βατραχαυρόπους, θα έρθουμε με κολυμπώντας κτλ. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς διτάσουμε, και αυτό απάντησε προθέσω ο Πρωθυπουργός, είναι να θυμίσουμε ότι με μια σειρά από συμφωνίες και συμμαχίες, μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες που είχαν στόχο να αναβαθμίσουν τις ενόπλες δυνάμεις. Θα θυμίζω τη συμφωνία με την Γαλλία, τη συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη συμφωνία με την Αίγυπτο, τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ταυτόχρονα τους εξοπλισμούς που έγιναν, τα Ραφάλ τα οποία πετάνε με τα ελληνικά χρώματα, τα υπερσύγχρονα γαλλικά αεροσκάφη, τις φρεγάτες Μπελαρά, η πρώτη από τις οποίες παραδίδεται μέσα στο 25 και η δεύτερη στο τέλος του 25, και προχωρεί η παραγγελία, η αναβάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 και η συμφωνία ουσιαστικά πλέον. Ναι, ναι, όλα αυτά που γίνονται στα... Για τα F-35, όλα αυτά αυξάνουν διαρκώς την ισχύ της Ελλάδος, ακριβώς για να μπορεί η Ελλάδα να οχυρώνει την ειρήνη της, και το βλέπουμε αυτό στην πράξη. Σήμερα που υπάρχουν δύο αναταραχές, δύο πόλεμοι στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή μας, μια στην καρδιά της Ευρώπης, στην Ουκρανία. Αν δείτε στο χάρτη, όχι εσείς πάλι, επαναλαμβάνω, έτσι. Ναι, ναι, σχηματικά. Αν δει κανείς στο χάρτη, θα δει ότι λίγα χιλιόμετρα πάνω από τα βόρεια σύνορά μας μένεται ένας πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης, και στη Μέση Ανατολή, που επίσης είναι δίπλα μας, υπάρχει αυτή η αναταραχή στη Γάζα και στο Λίβανο και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στην περιοχή του Ισραήλ. Θέλω να πω λοιπόν ότι η Ελλάδα, αν πραγματικά προβάλλει ως μια νησίδα σταθερότητας και ασφάλειας, αυτό είναι γιατί έγινε μια πολύ συστηματική προσπάθεια από το 2019 και μετά, μια σειρά, επαναλαμβάνω, από ενέργειες που είχαν ως στόχο να δυναμώσουν όχι μόνο την ισχύ της Ελλάδος, αλλά πάνω απ' όλα το αίσθημα ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών. Και αυτή τη στιγμή, ξέρετε, σημαντικό είναι στην εξωτερική πολιτική όχι μόνο τι θα δηλώσεις, αλλά και πώς θα πείσεις ότι είσαι σε θέση αυτό που δηλώνεις να το πραγματοποιήσεις. Και εμείς έχουμε στείλει ένα μήνυμα προς όλους, εταίρους, φίλους, συμμάχους, γείτονες, ότι η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα που με βάση και γνώμονα το διεθνές δίκαιο προχωρεί. Όταν όμως συνεχίζουν κάποιοι να παραβιάζουν όλες αυτές τις συμφωνίες, όλες αυτές τις συνθήκες, τότε η Ελλάδα στέλνει το μήνυμα ότι είναι μια χώρα που έχει την απόλυτη δυνατότητα και να διασφαλίσει την εθνική της κυριαρχία και πάνω απ' όλα να οχυρώσει την ειρήνη της, την ειρήνη και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Αυτό δεν αρκεί να το λες, πρέπει να είσαι σε θέση να αποδεικνύεις ότι μπορείς να το κάνεις πράξη. Και σας θυμίζω ότι τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020
όταν προσπάθησε η Τουρκία χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τους πρόσφυγες να διασπάσει τα σύνορα των Εύρων, δεν τα κατάφερε. Όπως θυμίζω το καλοκαίρι του 20 και το καλοκαίρι του 21, που και πάλι με την ένταση που υπήρχε στο Αιγαίο, χάρη στην απαγρύπνηση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και τους χειρισμούς που έγιναν σε πολιτικό επίπεδο από την κυβέρνησή μας, αποσοβήθηκαν κρίσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν οδηγήσει σε επεισόδια που κανένας δεν τα επιθυμεί. Μάλιστα. Ο κύριος Σαμαράς λέει ότι τα ήρεμα νερά φέρνουν φουρτούνες. Αναφερόμενος προφανώς στα ελληνοτουρκικά και στην επανεκκίνηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Σε περίπτωση, ο Αντώνης ο Σαμαράς, ένας άνθρωπος ο οποίος ως πρωθυπουργός της χώρας χειρίστηκε ύψιστες κρατικές υπόθεσεις, όπως και ο Κώστας ο Καραμανλής, και μιλώ τώρα για το ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και οι δύο αυτοί πρώην πρωθυπουργοί ασφαλώς προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν κάθε δικαίωμα να καταθέτουν τις απόψεις, τις προτάσεις τους. Γιατί αυτό που δεν καταλαβαίνουν κάποια άλλα κόμματα είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία έχουμε τη δυνατότητα, αν το θέλετε, έχουμε την ευρυχωρία να δεχόμαστε συζητήσεις, απόψεις, προτάσεις, ακόμη και διαφορετικές θέσεις σε διάφορα ζητήματα, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει στη σύνθεση ένα δημοκρατικό κόμμα. Και πάλι θα πω, αναφερόμενο σε ένα άλλο ζήτημα, αλλά που έχει απόλυτη σχέση και συνάφεια με αυτό που με ρωτήσατε και για τον κύριο Σαμαρά, επειδή πολλοί είπανε διαφωνία Σαμαρά, Μητσοτάκη κτλ. Κτλ. Επαναλαμβάνω ότι αλίμονο εάν οι πρώην πρωθυπουργοί δεν καταθέτουν τις απόψεις τους. Και βεβαίως αλίμονο αν δεν καταθέσουν και τις ανησυχίες τους. Η Νέα Δημοκρατία προχωρεί με μια ενότητα και η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που πραγματικά ως φιλελεύθερο κόμμα τη συζήτηση, όχι μόνο τη δέχεται, αλλά πάνω απ' όλα από τη συζήτηση βγαίνει πολύ κερδισμένη, γιατί με από αυτή τη σύνθεση και την κατάθεση των απόψεων βγαίνουν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πόσο φιλελεύθερη είναι η Νέα Δημοκρατία. Όταν σας λέω, θυμάστε το θόρυβο που είχε δημιουργηθεί με το θέμα του γάμου των ομοφύλων. Ζευγαριών. Εκεί λοιπόν, ένα φιλελεύθερο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία έκανε το αυτονόητο για αυτήν. Είπε ότι θα λειτουργήσουμε κατά συνείδηση στην κοινοβουλευτική ομάδα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο καθένας μπορεί, χωρίς να επιβάλλει κομματική πειθαρχία, να επιλέξει ποια στάση θα κρατήσει. Σε αντίθεση με κάποια άλλα δίθεν φιλελεύθερα κόμματα, και παραλαμβάνω και συγκεκριμένα φωτογραφίζω το ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναγκάστηκε ο τότε αρχηγός του Στέφανος ο Κασελάκης να επιβάλλει κομματική πειθαρχία για ένα θέμα που υποτίθεται ότι αυτό αγγίζει απόλυτα και τις ιδεολογικές αρχές του ΣΥΡΙΖΑ. Και όμως, προφανώς επειδή δεν ήταν βέβαιος για τη στάση που θα κρατήσουν κάποιοι βουλευτές του, αναγκάστηκε να επιβάλλει κομματική πειθαρχία. Σε εμάς δεν υπήρξε τέτοιο θέμα και μάλιστα πολλοί από εμάς διαφοροποιήθηκαν καταψηφίζοντας αυτό το νομοσχέδιο ή επιλέγοντας τη στάση της αποχής, γιατί όντως η Νέα Δημοκρατία δεν διακηρύσει ότι είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα, είναι στην πράξη ένα φιλελεύθερο κόμμα που δέχεται τις διαφορετικές απόψεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκουλέκα. Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Τα είπαμε πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Κύριε Γραμμή, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ήταν τιμή. Όποτε θέλετε στη διάθεσή σας. Πάντα. Από την συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Φιλιά να στείλουμε, χαιρετισμούς και όλοι μας την καλή διάθεση και θετική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.